έχει μια σημασία να ξαναπούμε ότι η δίκη διεκόπη γιατί δεν υπήρχε θέρμανση στην αίθουσα του εφετείου. Διεκόπη λίγο πριν το καθιερωμένο μισάωρο διακοπής που έχει πια σε κάθε δικάσιμο. Δεν ξέρω τι έχουμε να σχολιάζουμε για αυτό το πράγμα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Μιλάμε για μπανανίες, ας πούμε. Μιλάμε για διεξαγωγή μιας πολύ σημαντικής δίκης. Μιλάμε για τη δικαιοσύνη να μπαίνει σε μια διαδικασία να μην, να μην αποδίδεται γιατί έχει ψύχος. Έχουμε ξεπεράσει το ζήτημα των αυτούργων και έχουμε ήδη μπει στο ζήτημα της εγκληματικής οργάνωσης σύμφωνα με αυτά που η πρόεδρος μας λέει. Γιατί ο Τσάγκας, ένας από τους συνηγόρους υπεράσπισης, ρωτάει τον Τηλιακό αν είδε ποιος τον χτύπησε στην πλάτη. Και ενώ απαντάει ο Τηλιακός όχι δεν είδα, η πρόεδρος λέει καλά, το ποιος δεν έχει και τόση σημασία. Εδώ κανείς μπορεί να αξιολογήσει αυτή τη απάντηση της Προέδρου ως ένα έτσι σημείο, ως ένα στίγμα το ότι έχουμε καταλάβει ποιοι είναι οι αυτούργοι στην κάθε υπόθεση. Έχουμε καταλάβει ότι αυτοί εδώ που έχουν έρθει και κατηγορούνται βασισμένοι πάνω στα, με κατηγορίες βασισμένες πάνω στο βούλευμα και στα αποδεικτικά στοιχεία που θα δούμε στη συνέχεια, πάνω κάτω καταλάβαμε ότι ήταν εκεί, καταλάβαμε ότι τα κάνανε αυτά τα πράγματα. Όμως πάμε στο επόμενο βήμα, ότι πια δεν έχει σημασία ποιος είχε το γκλομπ στο χέρι και ποιος το έφερε στο κεφάλι του αλλού. Σημασία έχει ποιος το όπλησε αυτό το χέρι. Ποιος το έδωσε αυτό το γκλομπ. Ποιος τοποθέτησε αυτόν τον άνθρωπο στο σημείο που έγινε η επίθεση. Ποιος τον έβαλε να είναι μαζί με τους άλλους και ποιος τον εκπαίδευσε να κάνει αυτές τις επιθέσεις. Η συνήγορος λοιπόν του Μπούκουρα ρώτησε τον Τηλιακό τι γνωρίζει για το καταστατικό της Χρυσής Αυγής και αν τέλος πάντων. Κάποιος θα το έλεγε παράνομο ή θα την έλεγε παράνομη από τη στιγμή που ο Άριος Πάγος της έδωσε άδεια να κάνει όσα κάνει στο επίπεδο των εκλογών και σαν κόμμα κτλ. Και λέει ο Τηλιακός, που έχει μια σημασία και αυτό, το ότι πήρε άδεια ένα μαγαζί δεν λέει κάτι. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά, μέσα στο μαγαζί. Που έχει μια σημασία και είναι και μια καλή απάντηση σε σχέση με αυτούς οι οποίοι πολλές φορές λένε «Μα η Χρυσή Αυγή πήρε άδεια από τον Άριο Πάγο προκειμένου να κατέβει στις εκλογές». Και η πανταζή προκλητική, με έναν τρόπο, εγώ θα έλεγα ως παρατηρητής, λέει: με το δικό μου εντολέα θα βρίσκεται τείχο. Δεν θα πάει αθώος άνθρωπος στη φυλακή επειδή γουστάρετε εσείς. Δεν υπάρχει στο βούλευμα δήλωση για τάγμα εφόδου και μαύρες μπλούζες. Για τις μαύρες μπλούζες το είδαμε προηγουμένως, αλλά αυτή ακριβώς η στάση της συνηγόρου του Μπούκουρα δημιουργεί τις συνθήκες ώστε η Μάγδα Φίσα να ξεσπάσει μέσα στην αίθουσα και να αρχίσει να κατεβάζει τα σχετικά καντήλια.